Όπως δήλωσα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, η κομποστοποίηση μέχρι και το καινούριο εργοστάσιο της περιφέρειας που θα γίνει θα πρέπει να υποστηριχτεί από ήδη μια έτοιμη δομή, την οποία έχει η ανακύκλωση εδώ στην Κόρινθο του κυρίου Ραψωματιώτη. Έχουν αποφασιστεί από το Δήμο Λουτρακίου, από το Δήμο Βέλου, από το Δήμο Κιάτου κλπ. Αυτή τη στιγμή με τον Υπερά να γίνει η επένδυση που μέσα σε 15 μέρες θα είναι πλέον σε λειτουργία και δεν θα είναι μια άλλη μονάδα, άλλη κατασπατάληση του χρήματος, επειδή νομίζουν ότι βρεθήκανε 300-400.000 για να κάνουν μια νέα δομή. Εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να γίνει κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος. Ήδη υπάρχουν εργαζόμενοι και μια μονάδα έτοιμη αυτή τη στιγμή του κυρίου Ραψωματιώτη να λειτουργήσει και να πάμε μπροστά στην πρόταση της περιφέρειας για τη διαχείριση, ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων και όχι σε μία άλλη μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων που εκεί πάει η πρόταση του Δημάρχου Κορινθίου. Η Οικονομική Επιτροπή το ψήφισε, κύριε Γεζέλη, ψήφισε τις μελέτες. Η Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε, πιστεύοντας ότι ό,τι αρπάξουμε. Εγώ δεν είμαι αυτής της πρότασης. Εγώ θέλω το δημόσιο χρήμα να πάει σε μορφές με οικονομικά ωφέλη που θα είναι προς συμφέρον όλων των πολιτών, όλων των Ελλήνων.